Ποια πιστεύετε ήταν τα στοιχεία της ομάδας του που επέτρεψαν μετά το 2-0 να κάνει αυτό το οποίο έκανε, να φύγει δηλαδή με έναν βαθμό και να παραμείνει μόνο η πρώτη στη βαθμολογία? Football, first of all, last 95 minutes, 98 minutes, second, is done by the full way of playing of a team. Αρχικά το ποδόσφαιρο, ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι διαρκεί 95-96 λεπτά και από εκεί και πέρα κρίνεται από τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού. And the results sometimes come because of episodes. Και το αποτέλεσμα έρχεται από διάφορα επεισόδια τα οποία συμβαίνουν. The two goals that we received were our mistakes, one from our throwing and another one from a set piece that could have been very easy managed. Without AEK to have something special, and was a game that was clear in between, a very balanced game from one side to the other, with a lot of fights, with a lot of intensity, with a lot of moments, a little bit different the way of AEK, different our way, but a balanced game. So when they scored 2-0, we just kept having our confidence and we were fighting to come back in the result. This was the talk in halftime, this was the talk with the players that entered. And at the end, we achieved this 2-2 that is totally deserved. Τα δύο γκολ τα οποία δεχθήκαμε ήρθαν από δύο καταστάσεις, οι οποίες έγιναν λάθη, το ένα από το δικό μας πλάγιο και ένα ακόμα λάθος το οποίο θα μπορούσαμε, ένα γκολ το οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει. Από εκεί πέρα νομίζω ήταν ένα απόλυτα ισορροπημένο παιχνίδι, δεν είχε κάποια ιδιαίτερη ευκαιρία η ΑΕΚ, ούτε και εμείς κάτι πολύ σημαντικό. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού κάποιες φορές από την ΑΕΚ, διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από εμάς. Από εκεί και πέρα η κουβέντα η οποία κάναμε στο ημίχρονο, αλλά και με τους παίκτες οι οποίοι μπήκαν στο γήπεδο όταν το σκορ ήταν 2-0, όταν θα πρέπει να συνεχίζουμε να δώσουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να γυρίσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν άλλαξε κάτι στον τρόπο παιχνιδιού μας και από εκεί πέρα ήρθε το 2-2, ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρώ πως είναι απόλυτα δίκαιο για το σημερινό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ αφήνει για λίγο στην άκρη το πρωτάθλημα ως πρωτοπόρος. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και για την ψυχολογία του, αλλά και για τη δουλειά που γίνεται, με δεδομένο ότι ακολουθούν δύο μάτς με την Club Brugge, για τα οποία θα μιλήσουμε φυσικά άλλη μέρα. One of the things for which I am very happy tonight is, okay, the result in this pitch, hard pitch, against a very strong team. But more than this result is the way of we reacted after scoring the second goal. We showed personality, we showed a huge will to go and to try to find the third goal, even with some risks. Για κάτι το οποίο είμαι πολύ χαρούμενος από το σημερινό παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα σε ένα δύσκολο γήπεδο, είναι η αντίδραση των ποδοσφαιριστών μετά το 2-2, για το γεγονός πως ψάξαμε ουσιαστικά να βρούμε και το τρίτο γκολ το οποίο θα μας έφερνε την νίκη. Είναι ένα στοιχείο προσωπικότητας, ένα στοιχείο μεγάλης θέλησης για την ομάδα, ακόμα και αν υπήρχε ρίσκο σε αυτή την κατάσταση. Generally, yes, we are in a good period, in a very good period. Today we played the 50th game in this season, a huge number of games. And we started without having any chance for Europe, without having any consideration in the league. And we arrived at this point to be quarterfinal and, okay, to be first in classification. But the way to the end, it's long, hard. We are one of the fewest teams playing in these two competitions, and with this such amount of games. And so we know very well that we have to be all the time focused, prepared, everything deserves, because really we enjoy a lot our season. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή κατάσταση στην δεδομένη στιγμή. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 50ο παιχνίδι το οποίο δώσαμε για αυτή την σεζόν. Μια πολύ μεγάλη σεζόν για εμάς, ένας μεγάλος αριθμός παιχνιδιών, ξεκινώντας το καλοκαίρι και μην πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Βρισκόμαστε στην ευτυχή θέση να είμαστε πρώτοι, να παίζουμε στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κάτι που δεν το πετυχαίνουν πάρα πολλές ομάδες. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλές ομάδες οι οποίες το κάνουν. Οπότε είναι κάτι το οποίο μας δίνει. Μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Ξέρουμε όμως ότι ο δρόμος είναι πολύ μακρύς, θα είναι δύσκολος. Ξέρουμε
ότι υπάρχουν ακόμα παιχνίδια να παίξουμε, οπότε θα κρατήσουμε αυτό που παίρνουμε από κάθε παιχνίδι προχωρώντας για να εκπληρώσουμε τους στόχους μας.